Μάλιστα. Μπράβο. Ναι, η έκπληξη. Η έκπληξη μέσα στο δεν ξέρω, αλλά πάντως έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχουν όλοι και πάνε, γιατί και με τον Αντώνη πήγαμε στο σπίτι. Θα πάρουν εισιτήρια για τη συναυλία, παιδιά. Λοιπόν, είναι σημαντική η συνεισφορά των τεσσάρων ανθρώπων. Να το πω για ακόμα μια φορά ότι είναι αφιλοκερδής η προσφορά τους. Δεν έχει καμία σχέση με χρήματα. Να πω ότι για ακόμα μια φορά καταλάβαμε τον ακατάλληλο τρόπο με τον οποίο κάνεις ρεπορτάζ εχθές. Σου έστειλε κάποιος ένα μήνυμα και πέταξες ακόμα μια φορά μια βλακεία που δεν ισχύει, ότι έχουν πρόβλημα οι Ολλανδοί. Καμία σχέση, Σάσα μου. Να προσέχεις περισσότερο όταν κάνεις ρεπορτάζ. Να προσέχεις περισσότερο όταν κάνεις ρεπορτάζ. Όταν λοιπόν κάνουμε λάθος και δεν διασταυρώνουμε τις πηγές μας, είναι η αρχή που μαθαίνουμε στη δημοσιογραφία. Προσπαθούμε να τις διασταυρώσουμε και μετά το πετάμε στον αέρα, γιατί μας βλέπει και κάποιος κόσμος. Να πω ότι το όλο θέμα είναι η εταιρεία που έχει τα παιδιά, δηλαδή η EMI, το είπε και ο Λιανός εχθές. Τους δένουν με ένα συμβόλαιο και είναι μεγάλο λάθος. Είναι και η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε. Πολύ μεγάλο λάθος της εταιρείας το ότι δεν αφήνει τα παιδιά, τα οποία τη δόξα που απέκτησαν και την αναγνωρισιμότητα την απέκτησαν μέσω του παιχνιδιού και μέσω του αντένα. Και βέβαια συνέβαλε πάρα πολύ και η εταιρεία, γιατί έδωσε λεφτά, έκανε, έφτιαξε κτλ. Αλλά δεν είναι κτήμα της, δεν είναι ζώα, δεν είναι άλογα, δεν είναι κτήμα τους. Όταν τους επιτρέπει να πάρουν μέρος σε κάτι το οποίο έχει κοινωνική προσφορά από ακριβώς πίσω, τους φτιάχνει το κοινωνικό τους προφίλ. Είναι μάνα τους. Δηλαδή τα παιδιά αυτά, το λέγαμε και χθες, η Λιόλου, κοιτάτος, ένας ο άλλος, το να πάνε να τραγουδούν σε μια συναυλία και μάλιστα φιλοκερδί. Με το Ρέμο και τη Βάση. Άσε μου, δεν είναι μόνο είναι coach. Είναι ο Ρέμο και η Βύση. Είναι δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα και η Βανδί, ναι. Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το ένα παιδάκι να τραγουδεί σε μια συναυλία με το Ρέμο ή τη Βανδί. Το όνειρό του. Είναι τιμή. Για να σκεφτείτε το λίγο, ας πούμε. Είναι απαράδεκτη η στάση της εταιρείας. Τέλος. Τι να λέμε. Όλα αυτά έχει φιλανθρωπικό. Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα εμείς συμβολικά το λέω, έχουμε αγοράσει.